Με την Κάτια μας, η οποία έζησε αυτό που τόσα χρόνια κατέγραφε μέσω του αστυνομικού ρεπορτάζ, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια υπηρετεί. Κάτια, καλησπέρα. Κάτια, μας ακούς, αγάπη μου? Έχουμε ναι, την Κάτια. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Έλα, αγάπη μου, τώρα σ' ακούμε. Τώρα σ' ακούμε. Μ' ακούτε? Ναι, αγάπη μου. Λοιπόν, αυτό που τόσα χρόνια εσύ καταγράφεις μέσα από τα ρεπορτάζ σου, το έζησες η ίδια και μάλιστα έχοντας κοντά σου το παιδάκι σου. Πες μας τι έγινε. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω και να πω ότι δεν φανταζόμουν πόσο σοκαριστικό και πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Ακόμη δεν έχω επανέλθει, είμαι σε κατάσταση σοκ. Προσπαθώ να βρίσκομαι κοντά στο παιδί, το οποίο ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μου και τα είδε όλα. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό έγινε προχθές το βράδυ. Μόλις είχα γυρίσει στο σπίτι λίγη ώρα. Πήγα λοιπόν στις 9 η ώρα να κοιμήσω τον γιο μου, ο οποίος είναι 25 μηνών. Το δωμάτιο βρίσκεται πίσω μου, στην αριστερή πλευρά. Άκουσα λοιπόν ένα θόρυβο. Σηκώνομαι αφήνοντας το παιδί στο κρεβάτι. Έρχομαι εδώ στο σαλόνι. Κοιτάζω αν συμβαίνει κάτι, δεν βλέπω κάτι, ξαναπάω πίσω στο παιδί. Μόλις έχω ξαπλώσει, ακούω έναν πολύ δυνατό θόρυβο, καταλαβαίνω ότι είναι θόρυβος πόρτας. Η πόρτα, πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται εδώ σε αυτό το σημείο, είναι η πόρτα εισόδου, από όπου και μπήκε ο ληστής. Σηκώθηκα λοιπόν και είδα έναν άντρα μέσα στο σπίτι, ο οποίος φορούσε full face, ήταν μέσα στα μαύρα, φορούσε γάντια, δεν πρόλαβα να δω πάρα πολλά πράγματα, αν κρατούσε κάτι ή όχι. Σοκαρίστηκα, του είπα ότι έχω το μωρό μου μέσα και να μην κάνει κακό. Εκείνη την ώρα βρισκόμουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο, έχει σηκωθεί ο μικρός και έχει έρθει δίπλα μου, γυρίζω να το πάρω στην αγκαλιά μου, να το προστατέψω με κάποιο τρόπο. Με έχει πλησιάσει εντωμεταξύ αυτός ο άνθρωπος. Με χτυπάει στο κεφάλι με ένα αντικείμενο το οποίο ήταν αρκετά βαρύ. Ζαλίστηκα χωρίς να χάσω τις αισθήσεις μου. Έχω ένα αιμάτωμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, το οποίο μου είπαν οι γιατροί ότι χρειάζεται προσοχή και να το παρακολουθούμε. Έρχεται το παιδί, φεύγει, το φέρνω το παιδί από αυτό το σημείο όπου καθ' όλη τη διάρκεια που βρισκόταν μέσα στο σπίτι και έκανε ό,τι έκανε, το παιδί μου βρισκόταν στη γωνία. Έβλεπε, φώναζε, έλεγε «μαμά», ήταν μέσα στα κλάματα. Στη συνέχεια έφερε ένα σεντόνι από το παιδικό δωμάτιο, ένα παιδικό σεντόνι. Σε αυτό εδώ το σημείο με έριξε και μου έδεσε τα πόδια με το σεντόνι και μου βάλει μονωτική ταινία στα χέρια και μονωτική ταινία γύρω από το στόμα. Με κάποιο τρόπο, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, έχω χτυπήσει πολύ εδώ. Με χτύπησε και στο κεφάλι. Είχε πάρα πολλά αίματα το σπίτι. Φώναζε λεφτά, έμπαινε, έβγαινε από τα δωμάτια. Του εξηγούσα ότι δεν έχω καθόλου λεφτά στο σπίτι. Δεν έχω κάτι να του δώσω. Όπως ήρθε, έφυγε. Η αστυνομία εδώ μου είπε ότι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε με ποιο τρόπο μπήκε στο σπίτι. Έχει κάποια σημάδια η πόρτα. Δεν ξέρω αν χρησιμοποίησε τελικά κάποιο πασπαρτού κλειδί, όπως είπαν στην αρχή, ή αν κάποιο άλλο αντικείμενο που άνοιξε σε αυτό εδώ το σημείο, που έχει και τα σημάδια.